Πάνω από μισή ώρα διήρκησε η συνάντηση του Δημάρχου Λάρισας και εκ νέου υποψηφίου κ. Κώστα Τζανακούλη με την διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και το Προεδρείο των Νοσοκομιακών Γιατρών κατά την επίσκεψή του στο Ίδρυμα στο πλαίσιο των προεκλογικών του επισκέψεων και επαφών με φορείς και παράγοντες της πόλης. Με ιδιαίτερα εγκάρδια λόγια υποδέχθηκε στο Ίδρυμα τον κ. Τζανακούλη ο διοικητής του νοσοκομείου κ. Κωνσταντίνος Καραμπάτζας, ο οποίος χαρακτήρισε τον Δήμαρχο και εκ νέου υποψήφιο παλιό καλό φίλο, με τον οποίο υπάρχει άριστη συνεργασία, όπως είπε. Ο κύριος Καραμπάτσας σε δηλώσεις του υποστήριξε πως ο κύριος Τζανακούλης ενημερώθηκε αναλυτικά για τη λειτουργία του Ιδρύματος και πως από την πλευρά της διοίκησης του κατατέθηκαν οι προτεραιότητές τους για τις υποδομές, αλλά και την παροχή ασφαλούς φροντίδας, εκφράζοντας παράλληλα και την ικανοποίησή του για μια σειρά τεχνικών παρεμβάσεων στις οποίες έχει προχωρήσει η παρούσα Δημοτική Αρχή, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και την αναβάθμιση του νοσοκομείου. Έχω την αίσθηση ότι στο πρόσωπό του έχουμε έναν αξιόπιστο συνομιλητή. Θέλω να τον ευχαριστήσω και για τη βοήθεια που μας παρέχει σε μια σειρά από ζητήματα τεχνικών υποδομών, όπως η κήπη που έχουμε έξω και η παρέμβαση που γίνεται εδώ, ένα πάγιο αίτημα για την αποσυμφόρηση της γειτονιάς με τον κόμβο που προετοιμάζεται στην είσοδο του νοσοκομείου, όπου τόσα και τόσα ατυχήματα έχουν συμβεί. Ήταν ένα πάγιο αίτημα του νοσοκομείου. Εύχομαι να κυριαρχήσει στον προεκλογικό λόγο και του κ. Τζανακούλη, αλλά και των άλλων υποψηφίων, η αγωνία για μια καλύτερη υγεία, οι ποιοτικές προτάσεις για τη βελτίωση του επίπεδου και πραγματικά να μπορέσουμε να κατακτήσουμε το επίπεδο μιας πόλης ευρωπαϊκής με ασφαλείς υπηρεσίες σε όλους τους τομείς για τους πολίτες της, και αυτό θα είναι το μέλημά μας, ο καθένας από όποιο μετερίζει το υπηρετεί, για να είμαστε χρήσιμοι πάνω απ' όλα στον άνθρωπο και στον τόπο μας.